Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, ξεκίνησα λίγο πιο επιθετικά αν θέλετε τη συγκεκριμένη μετάδοση, αλλά το κλίμα το σηκώνει εντός εισαγωγικών, καθώς παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Respect και Μολύχνη 5 Goat. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για την φάση των 16, το πράγμα που σημαίνει ότι το παιχνίδι είναι do or die. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα ξέρουμε ποια ομάδα θα προχωρήσει στις 8 καλύτερες ομάδες του κυπέλλου της Θεσσαλονίκης και για ποια ομάδα το ταξίδι θα τελειώσει απόψε όσον αφορά το κύπελλο. Respect, οι οποίοι προέρχονται από την πρώτη τους ήττα με 20 πόντους για την 12η αγωνιστική της Development League. Η πρώτη τους ήττα για φέτος. Έχουν χτίσει ένα σερί από τη μεριά τους τριών νικών. Πολύ Team 5 Gold που σηματοδοτήθηκε με την αρχή που έκαναν αποκλείοντας στην φάση των 32 του κυπέλλου στην Κίνα, τους περσινούς πρωταθλητές. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελικός και για τις δύο ομάδες. Σημεία τους πρώτες επιθέσεις για την ομάδα της Πολύχνης. Ένα running floater δεν θα δώσει τον άντι. Υπάρχει η αλλαγή κατοχής. Οι δύο ομάδες έχουν 9 και 8 παίκτες αντίστοιχα στη διάθεσή τους. Γιαζίδης, Χαρτόπουλος, Λίσον και Μπουκόβελ επέναντι του. Αξάς, στα 10 δευτερόλεπτα. Καλό passing game, ένα jump shoot δεν θα δικαιώσει τον Μιλωνά. Υπάρχει εκθετικό rebound, no look pass από τον Χαρτόπουλο στον Αξά. Εύστοχος αυτός, τώρα θα έρθει η πρώτη πόντη στο παιχνίδι. Κάνει και το σχετικό high five οι δυο τους. Άντι. Καγκάς, πάρει το screen. Παρα λίγο να χαθεί η μπάλα, δεν υπήρχε άμεση αλλαγή πάνω του. Γυρίσει ωραία, πάσα από τον Κάγκα, θα γυρίσει ο Θεοδουσιάδης, είναι άνθρωπος. Θεοδουσιάδης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Για 3 είναι άστοχο τελικά από τον Χαρτόπουλο. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul. Θα κερδίσει ο Κερδίδης. Που έχει κρυωθεί στον Μπουτκόβαλη. Δεν χάνει ιδιαίτερο χρόνο από τις βολές. Ευστοχή και στις δύο. Κυριαζίδης. 4-0. Προσωπικά περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τζάμπ σουτ την μπάλα, μπήκε και βγήκε. Δεν θα έρθουν ούτε τώρα οι πρώτοι πόντοι για την ομάδα της Πολύχνης από τον Όντο. Υπάρχει deflection, ο Μιλωνάς δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα που πήγε να τον προχωρήσει ο Αξάς με αυτήν. Κόβαλης, τζάμπ σουτ από το ύψος των ελευθέρων πολλών. Χαρτόπουλος δεν πήγε αρκετά κοντά του, θα στόχισε όμως ο πρώτος. Τζέισον, Αξάς, παρά λίγο να κλαπεί η μπάλα. Δεν έφτασε στον Χαρτόπουλο, είχε κλειστεί από δύο αυτός. Κατοχή διατηρήθηκε. Μια μακρινή πάση η οποία θα βγει από την κόμπα, πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ! Έχει ρωτήσει τον Τζέισον. Θα έρθει με εντυπωσιακό τρόπο το πρώτο καλάθι για την ομάδα της Πολύχνης. Στο τρίποντο θα ολοκληρωθεί. 4-3. Σας. Πάει ανάμεσα σε 3 παίκτες θα υποπέσει στην παράβαση των βημάτων. Ένα λάθος για τους respect τώρα. Άλλο. Για 3 είναι εύστοχος, 4-6. Χωρίς να τροφοδοτηθεί ιδιαίτερα η μπάλα, χωρίς να κυκλοφορήσει ιδιαίτερα η μπάλα. Στην περίμετρο και μέσα στη ρακέτα υπάρχει απάντηση άμεση από τη γωνία. Από τον Κυριαζίδη, 7-6. Πόπο πολύ γουστάρω μέχρι στιγμής το παιχνίδι, αλήθεια. Αβίδη. Σκαστή πάσα. Θα ξαναπάρει, πήγαινε μάλλον να ξαναπάρει την μπάλα από τον Άντι. Η μπάλα κλάπηκε μέσα στη ρακέτα. Τζέισον Χαρτόπουλος πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το αριστερό. Κάλυψε πάρα πολύ
τόσο ένα αέριο όσο και τα πέντιο χώρο. Χαμόγελο από τον ίδιο. Παίζουν με αρκετά ψηλό σχήμα η Respect τώρα. Και με Χαριτόπουλο. Και με Μιλωνά. Και με Κυριαζίδη. Jason. Χαριτόπουλο στην κορυφή. Πήρε την μπάλα, κοίταξε το καλάθι, το σκέφτηκε. Αστόχησε ο Κυριαζίδης. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο παραλίγο να κλέψει πίσω από το κέντρο. Jason. Κόβαλης. Για τρεις από την γωνία, ξέρεις δεν πήγε εγκαίρος πάνω του, υπάρχει επιθετικό rebound, πιστεύω καλύτερη έτσι ο Άντι. Jump shoot από πίεση είναι άστοχο. Τον Άντο. Χαριτόπουλος. Για τρεις στην κίνηση, είναι εύστοχος, δικαιώθηκε αυτή τη φορά. Ψηλός τον respect. Φωνάζει για assist στην γραμματεία ο Αξάς. 12-6. Δεν θυμίζουμε οι respect. Έχουν περάσει στην φάση των 16 αποκλείοντας τους Μιλγυράκι Μπακ σε μια θριαμβευτική για αυτούς νίκη. Χαριτόπουλος. Φυσικαστή πάσα, κοιτούσε αλλού, έδωσε αλλού. Κοιτούσε τον Αξά, έδωσε στον Κυριαζίδη. Αυτός άφησε την μπάλα στο καλάθι. 14-6. Οπότε συμπληρώθηκαν κιόλας 5 αγωνιστικά λεπτά. Το περνάς καλά, η ώρα περνάει γρήγορα. Ένα αποστάρι. Κάγκας, jump shoot δεν θα δικαιώσει αυτή τη φορά ο Θεοδωσιάδη. Γιαζίδης. Λονάς, jump shoot αξάς είναι άστοχος. Έχει σταματήσει την τρίπλα. Νικόβαλης. Κάγκας. Σουτ για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Ο Άλντο. 14-6 παραμένει, στο σύν 8 η respect και τώρα έχουν και την κατοχή. Χαριτόπουλος. Δεν θα πάρει το τρίποντο αυτή τη φορά, θα προτιμήσει την πάση στο Μιλωνά. Στα 15 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, θα μετρούσε αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αρκεστεί σε δύο βολές. Υπάρχει αλλαγή. Άλλος θα περάσει στον πάγκο, θα ζει πολλά στο θέση του. Τώρα 16-6 διαφορά στους 10 πόντους. 1-2 δραματικά στην πρώτη περίοδο. Νικολάου, σκαστή πάσα, δεν θα περάσει μέσα στην ρακέτα. Στον Άντι υπάρχει φάουλ. Είχαμε να δώσουμε χαμηλά από τον Κάγκα. 1-3 τώρα. Στη γωνία για Ζήλης πάει μέχρι μέσα. Φάουλ και πάλι. Back to back. Το δεύτερο φάουλ του Άντι. Και δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Πολύχνης. Αξάς. Αξάς πάει μέχρι μέσα. Πάει στο ανάποδο λέει. Άπτα κατάφερε. 18-6. Για σένα λέει στην εξέδρα. Νικολάου. Άλντο, η μπάλα θα χαθεί. Αξάς ξεχυθεί εντός εισαγωγικών στο γήπεδο. Υπέροχη προσπάθεια. Οπό. Πάρα πολύ ωραίο play μεταξύ Αξά και Χαριτόπουλου. Μέχρι και η κάμερα χάρηκε. Ζαφτήτη σε απέναντι σε υψωμένο χέρι. Δεν θα το καταφέρει ο Νικολάου. Χαριτόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος στην κίνηση. 1,3 τρίποντο είναι άστοχο. Υπάρχει μάχη του επιθετικού rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή. Τον Τζέισον, ο οποίος συγκρατεί την μπαλά. Ξάς. Ξάς. Για τρεις. Είναι άστοχος. Μαρκαρισμένο τρίποντο. Μου κόβαλης. Σε ένα πιο χαμηλό τέμπο. Στην επίθεση πάει μέχρι μέσα. Θα στέκεται στον αέρα. Είναι άστοχος. Και παίρνει τον Τζέισον. Ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Ξάς. Χαριτόπουλος, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη από τον Χαριτόπουλο στον Αξά, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για 2 πόντους, 22-6. Άλντο. Μέχρι μέσα με αριστερό hook, δεν θα το καταφέρει ο Κάγκας. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα.
καταφέρει να την κρατήσει. Ο Περτόπουλος, όχι τελικά. Μπάλα πάτησε στην πλάγια γραμμή. Βιάστηκα λίγο να μιλήσω. 22-6 το οθόνο, διαφορά στους 16 πόντους. Άντε στην επαναφορά, ο Αξάς πιέζει σε αυτήν. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει screen ο Χρυσνικολάου, Κάγκας. Κόβαλης, στα 4 δευτερόλεπτα θα πάρει και αυτός ένα screen, jump shooter. Για όσοι κλείνουν πάρα πολύ καλά την περίμετρό τους, η respect. Δίσον. Για 3 είναι άστοχος. Οι respect οι οποίοι δεν έχουν κάνει ακόμα κάποια αλλαγή στο παιχνίδι τους. Μετά από 8 πλάσα αγωνιστικά λεπτά. Η πάσα πέρασε 2 παίκτες και πήγε μέχρι το lay-up. Μέχρι το ανάποδο lay-up του Χατζηνικολάου, 22-8. Έχουν ακόμα 3 φάουλ να δώσουν οι respect. Για 3 Αξάς είναι άστοχος στην κίνηση. Στα 18 δευτερόλεπτα πάνω και το shoot, πολύ γρήγορο play style. Χατζηνικολάου. Άλτο. Jump shoot μετά από screen. Δεν πήρε πολύ ώρα, δεν σπατάλησε πολύ ώρα. Αντωνάς. Ωραία πάσα, καλό passing game. Jason πάει να βγάλει μια πάσα, θα βγει τελικά μέσα στη ρακέτα, backdoor πάσα στον Κυριαζίδη, ο οποίος θα πετύχει 2 ακόμα πόντους. Θέλω να βγει εκτός. Τσάς. Μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα. Καλό φωναξιά από συμπαίκτης του. Υπάρχει επιθετικό rebound από το Μιλωνάκια Καλάθη. Μουνάς πάντα χουπαρών και τα πάντα πληρώνω όπως αποδείχθηκε σε αυτή τη φάση. Κόβαλης. Θα πάρει το screen από τον Κάγκα. Στα 10 δευτερόλεπτα. Νικολάου. Ψάχνει την μπάσα και βρήκε ένα τριγωνάκι πάνω να παίξουν τώρα οι παίκτες των 5 Goat. Δεν θα τροφοδοθεί ο Άλντο. Άντι στην επαναφορά, 12,2 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, όλα για την ομάδα της Πολύχρονης, του Κόβαλης. Αν την κίνηση δεν θα πάρει στην πρώτη φάση την μπάλα ο Άντι, θα γυρίσει ο Κάγκας, ο οποίος πήρε πόσταρε το Χαριτόπουλο και τον κέρδισε. 2 δευτερόλεπτα. Jason. Χρειαζόταν κάτι παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο για να είχε πιθανότητες να μετρήσει το καλάθι που πήρε το τρίποντο. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου 26-8. Παίζεται το παιχνίδι που παίζουν όλη τη χρονιά οι respect και έχουν καταφέρει να εγκαθιδρύσουν μια διαφορά που αγγίζει τους 18 πόντους στους 16. Sorry. Στους 16 πόντους που έχει διαμορφωθεί η διαφορά σε αυτούς μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου μιας αναμέτρησης, η οποία διεξάγεται για την φάση των 16 του κυπέλου. Πρώτη κατοχή είναι για την ομάδα της Πολύχνης, η οποία κέρδισε το πρώτο φαουλ στα 4 δευτερόλεπτα. Κάγκας. Άλτο θα γυρίσει, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο τρίπλο. Τώρα θα κάνει, υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα. Πόσα αλλαγή κατοχής, κατάφερε να εκμεύσουν ένα φαουλ πολύ νωρίς βέβαια οι παίκτες της Πολύχνης. Εξάς. Πάρει το screen στο δεύτερο αντίπαλο που ενδεχομένως θα πήγαινε πάνω του. Υπάρχει σφύριγμα, καθώς ο Μιλωνάς πήρε την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Είχε κλειστεί ανάμεσα σε δύο. Φαουλ που έχει θεωρηθεί τον Κάγκα. Στον παίκτη που ήρθε και έφυγε ως βοήθεια δηλαδή. Είχε μια προαναγγελθής αλλαγή, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερη αλλαγή, όλα καλά. Εξάς, laser πάσα, έχει διπλώσει άμυνα μέσα στη ρακέτα και που είναι ο Μιλωνάς. Για 3 είναι εύστοχος από την περίμετρο, από τις 45 περίπου μοίρες. Jason
Κόβαλης είναι και αυτός άστοχος. Airball. Το παιχνίδι έχει πολύ ανοιχτό ρυθμό. Ρέι. Αρτόπουλος. Να βγάλει μια ωραία πάση εκεί που δεν την περίμενε αρκετά για να τη συγκρατήσει ο Γιώργος Αξάς. Μπάλα βγήκε εκτός, χαμόγελα από αυτόν. 29-10. Το σκορ που έχει διαμορφωθεί μετά από 11 αγωνιστικά λεπτά. Στα στη πάσα παραλίγο να κλέψει και κλέβει τελικά ο Αρτόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κέρδισε τον Ρονάλντο. Ο Μυρίδης. Και ένα ακόμα κλέψιμο. Και θα καρφώσει τελικά ο Αμυρίδης. Δύο σέρι καλάθια από αυτόν, κάταχη ρεκορδούμενος. Άντι είναι άστοχος. Σε ένα jump shot πήρε. Χαριτόπουλος κολλάει λίγο η μπάλα στην τρίπλα που πήγε να κάνει και θα βγάλει μια λάθος πάσα στον Jason. Μπάλα θα βγει εκτός, αλλά και με την έπαιρνε τον Jason θα ήταν μπρος πίσω. Θα έχουν αλλαγές τώρα για τους respect. Ξένος περνάει στη θέση του Jason και Χατζάκης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μιλωνά. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα της ομάδας των respect. Ξένος. Για τρεις, ένα ακόμα από τον περίμετρο είναι άστοχο. Νικολάου. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, δεν θα δικαιωθεί ο Άντζι. Ξάς σε δεύτερο χρόνο μετά από μια προσπίση πάσα θα την ξαναπάρει και μπάλα θα ξαναπάει στον Ξένο μετά από μια συγκυρία. Χαριτόπουλος. Δύο πόντρες θα έρθουν, Ξάς για 13 δευτερόλεπτα. Χαριτόπουλος. Ξένος. Πάει ανάμεσα από δύο, θα τους περάσει και τους δύο, είναι άστοχος. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νικολάου. Έχει βρεθεί ελεύθερος για τρεις, είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό ριμπάντο από τον Χάγκα, δεν υπάρχει. Διεκδίκηση. Μπάλα είναι για την ομάδα της Πολύχνης. Ωραία κίνηση, θα πάρει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να βάλει το καλάθι. Κόβαλες, αλλά υπάρχει κλέψιμο από τον Άλντο, στο 3 είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάνο από τον Κόβαλε. Αρκετά επιθετική η ομάδα της Πολύχνης. Στις τελευταίες φάσεις και τώρα θα έρθουν 3 πόντι από την περίμετρο. Από την αριστερή γωνία για να είμαστε πιο σαφείς. Κόβαλη, ο επιμένων νικά, το έχουμε προαναγγείλει αρκετές φορές. Εξάς. Χαριτόπουλος θα πάρει την μπάλα από τον Ξένο. Στο διατρίς είναι άστοχος, υπάρχει rebound, ήταν σε πλειονεκτικότητα θέση ο Άντι. Να μην μέσα στον Νικολάου, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, πέρασε τον Αξά. 33-15. Ένα μικρό σερί 5-0 τώρα για την ομάδα της Πολύχνης. Υπάρχει κλέψιμο λάθος πάσα από τον Ξένο. Από τον Άντο υπάρχει παραλίγο λάθος. Ο Κόβαλης θα καταφέρει να συγκρατήσει. Πάρτε από έναν φωνάζει ο Τζίμι από τον πάγκο των Expect. Αναφερόμενο σε man-to-man σύστημα άμυνα. Στου γιατρού είναι και πάλι εύστοχο ο Χατζη Νικολάου. Από την κορυφή πίσω από screen. 33-18. 8-0 σερί για την ομάδα της Πολύχνης. Υπάρχει παραλίγο κλέψιμο. Ο Χαρδόπουλος πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ συζητημένο. Έκανε μια προσποίηση γι' αυτό. Ξάς. Παραλίγο να βγει η πάσα, αλλά δεν βγήκε. Ο Χαρδόπουλος. Άντο. Κάγκας. Το momentum γράφει ο Πολύχνη τώρα. Πάει μέχρι μέσα. Έπεσε κάτω προσωπικός στον αντίπαλος. Δεν πήγε το καλάθι. Δεν υπάρχει φάουλ. Ξάς. Δεν θα τρέξει από την αριστερή πτέρυγα. Πάει μέχρι μέσα. Με δεξί θα κερδίσει το φάουλ που έχει πλωθεί στον Άντο. Για δύο βολές. Έχει την ευκαιρία να διακόψει το 8-0 σερί που τρέχουν οι αντίπαλοι του. Ο Ξάς. Έστω στην πρώτη.
Αυτός και στη δεύτερη. Τριάντα πέντε, δεκαοκτώ. Νικολάου. Καλλιόρας, που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο καθώς και ο Κυριακίδης. Πάρει τώρα την μπάλα, θα έχουμε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει ωραία την μπάσα. Έχει αποδιοργανωθεί επαρκώς η άμυνα των Respect για να βρεθεί ένα ελεύθερο σούτ, αλλά τον Άνιξ Κρόουτερ δεν δικαίωσε τον αντί. Φανταστική προσπάθεια! Τι πήγανε να βγάλουν οι παίκτες των Respect. Τζέισον Τσιαμυρίδης, υπάρχει κλέψιμο. Ο Τζάκης πάει πάρα πολύ γρήγορα μέχρι μέσα, καλύπτοντας πάρα πολύ χώρο, σαν αέρινος ο Χατζάκης. 37-18. Αν το προηγούμενο play έβγαινε θα ήταν η αφορμή για να χαιρετήσουμε τα top 10 την Μπασκετά Θεσσαλονίκα League σε στιγμιότυπα. Μπορεί και το top 1. Σουτια 3, με δεύτερη προσπάθεια είναι άστοχος ο Άλντο. Λέγοντας πέναντι του Χαριτόπουλου, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Τώρα πάει πάλι να βγει αυτό το play. Το έχουν βάλει σκουπό, φαίνεται οι δυο τους. Τρίσον Διαμυρίδης. Πες Νικολάου. Νικολάου παίρνει να φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Θα πάρει το screen. Τζέισον δεν ήταν πάνω του. Jump shoot είναι εύστοχος. Και αστοχίσει σε ένα παρόμοιο shoot στην αρχή του παιχνιδιού. Τώρα είναι εύστοχος. Αλλά εκεί δεν πήγε πάνω του. Έγκαιρα. Μαχτισάς θα προσπαθήσει αυτός να βγάλει τώρα την πάσα στο Χατζάκι. Αλεγού. Τρεις σερί προσπάθειες για παρόμοιο πάσα. Θέλουν να προσφέρουν και θέαμα οι Respect. Φαίνεται να απολαμβάνουν το παιχνίδι. Τον τρόπο με τον οποίο παίζουν και αυτό το παιχνίδι. Καλλιόρας. Καλλιόρας. Υπάρχει κλέψιμο προς τη μήνα, αλλά με φάουλ από το Χατζάκι. Καλλιόρας θα πάρει από την επαναφορά. Άλντο. Jump shoot έχοντας τον Χαριτόπουλο απέναντί του, είναι άστοχος, αξιά στο rebound. Έψαξε μια μακρινή πάσα, δεν την βρήκε. Jason. Σαμυρίδης, ωραία πάσα στο Χαριτόπουλο, ο οποίος θα συμμετατρέψει σε assist. 39-20. Νικολάου, υπάρχει deflection και κλέψιμο τελικά από τον Χαριτόπουλο στην προσπάθεια που πήγε βγάλει ο Νικολάου Φινάντη. Υπάρχει επιθετικό rebound αλλά όχι καλάθι από τον Αξά. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, πάει μέχρι μέσα. Ο Καλλιόρας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, απορροφώντας πολύ ωραία τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του από τον Αμυρίδη. 39-22. Τζέισον, πάντα σε ζώνη άμυνα των παικτών της Πολύχνης. Αξάς, διατρής άστοχος. Γιακίδης πάει στην επαναφορά, δεν θα μπει ένα, φώναξε ο Αξάς. Αριτολογώντας, Καλλιόρας. Άλντο έχει περάσει νέο στον αγωνιστικό χώρο. Καλλιόρας πέρασε από δύο παίκτες, πήγε μέχρι μέσα, δεν κέρδισε το φάουλ. Έχει κάποιες διαφωνίες που τους εκφράζει στον έναν εκ των δύο ρεφ. Χαριτόπουλος, σκαστή πάσα στη γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερος, το σκέφτηκε λίγο και εκτέλεσε και στόχησε τελικά ο Χατζάκης. 42-22. Της Νικολάου. Κάνει κίνηση στον Άντι να πάει στη γωνία. Άλλο θα πάρει τώρα την μπάλα. Jump shoot είναι άστοχος, έχοντας τον Χαριτόπουλο απέναντί του. Ξάς το rebound και σε ένα πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση, την οποία σηματοδοτούνται τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Χατζάκης. Ξάς για να βγάλει μια πάσα στον Χαριτόπουλο, είχε κλειστεί ανάμεσα σε τρεις παίκτες που δεν το κατάφερε. Και ο Γιακίδης παραλίγο να χάσει την μπάλα. Πρέπει να περάσει μπάλα. Θα περάσει τελικά πριν τα 8 δευτερόλεπτα. Μέχρι Νικολάου. Ζητάει και θα πάρει την μπάλα, θα συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο. Πάει μέχρι μέσα, κέρδισε τον προσωπικό τον δίπολο τον Αξά. Ο Άντι είναι άστοχος όμως. Τζέισον.
Jason έχει τον διακύριο παραδείγμα. Ωραία πάσα στον Αμυρίδη, έχει βρεθεί ελεύθερο στη weak side. Μακρινό δίποτο είναι άστοχος. Υπάρχει η rebound της Νικολάου. Νικολάου θα χάσει την μπάλα, πήγε να βγάλει στη γωνία που ήταν ακροβολισμένος ο Καλλιόρας. Το look pass από τον Χαριτόπουλο είναι πολύ ψηλή για να την πιάσει ο Αμυρίδης. Μαξάς θα περάσει για να πάρει κάποιες ανάσες στη θέση του Τζίμι για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Καλλιόρας θα συγκρατήσει την μπάλα στα 16 δευτερόλεπτα. Σουτιά 3, είναι άστοχος. Άργησε λίγο να πάρει ο Φαρτάκη πάνω του, δεν το πλήρωσε. Για 3 άστοχος. Στην περίμετρο να προσθέτω στο γήπεδο Τζίμι. Στα 17 τελευταία δευτερόλεπτα η επίθεση πάει μέχρι μέσα. Καλλιόρας θα κερδίσει το φάουλ που έχει πληρωθεί στον Χατζάκη. Στο δεξί λέει ο έξω από τον πάγκο. Θα ζητήσει και θα πάρει την μπάλα. Θέλει να αποστάρει ο Κάκας. Διακύλης, συγγραφεί την μπάλα. Θα γυρίσει. Είναι άστοχος όμως ο Κάκας. Θα παίρνει τον Αμυρίδη. Χαριτόπουλος, για 3 καμπλό παραλίγο να μπει. Ήταν ελάχιστα δευτερόλεπτα να δράσουν οι παίκτες των Expect. Τελικό σκορ 42-22 μετά τη συγκλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Οι Expect παίζουν το παιχνίδι που τους διακατέχει, παίζουν πολύ γρήγορα. Παίζουν αποτελεσματικά, παίζουν ομαδικά γρήγορα αλλά όχι βιαστικά. Οι παίκτες της Πολύχνης καλούνται να βρουν λύσεις, πρέπει να ανέβουν να βρουν 20 πόντων αν θέλουν να διεκδικήσουν την νίκη και συνεπώς την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του κυπέλλου της Θεσσαλονίκης για τον Μπασκετάκι. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στη Sony Arena για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ Respect και Πολύχνη 5 Gold. Οι Respect έχουν την κατοχή και τη διαφορά υπέρ τους με 20 πόντους. Έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη διαφορά και να την επεκτείνουν και όλα θα την διευρύνουν. Παίζοντας το παιχνίδι που παίζουν ακριβώς αυτή τη φάση με δικαίωσαν ακριβώς αυτό που έλεγα στο πάρα πολύ ομαδικό παιχνίδι double score στη Sonic Arena 44-22. Άντο jump shoot μετά από μια περιπέτεια η μπάλα θα μπει στο καλάθι 44-24. Jason Γιαζίδης πάει ανάμεσα σε δύο, έχει σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει την πάσα, Jason θα την λάβει. Καλό πάσα game, Αξάς τώρα, σε καυτή πάσα, ωραία. Πάει μέχρι μέσα, 4-5 της ομάδας στον Πολύχνη 5 Goat ήταν έτσι πέρα του περικύκλωσαν. Τον Μιλωνά, ο οποίος βρήκε την πάσα, αλλά στόχι ο guard των Respect για 3. Κόβαλης με μεγάλη καμπύλη, είναι άσχος και αυτός, υπάρχει η προσπάθεια και επιθετικό rebound που συγκρατεί ο Χατζηνικολάου. Και αυτός για 3 είναι εύστοχος αυτός, έχοντας απέναντί του τον Αξά. 44-27. 17 η διαφορά. Χαριτόπουλος. Για 3 είναι άστοχος ο Κυριαζίδης. Ευχαριστώ. Άλτο, φυσικαστή πάσα ωραία, θα γυρίσει, θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Άντι. Jason, ο οποίος κατεβάζει τώρα την μπάλα στους 15 διαφορά. Να δούμε. Jason, στους 3, είχε κατεβάσει ελεύθερος και πριν να στόχισε και τώρα. Μιλωνάς θα πέσει στην παράβαση των τιμάτων. Πάλι δύο παίκτες είχαν πάει πάνω του, πάλι πάνω από ένας. Μάλλον είχε πάει πάνω του για να μιλήσουμε πιο θεσμικά. Νικολάου θα πάρει ένα σκριν, θα πάρει και ένα δεύτερο από τον Άντο. Θα του δώσω την μπάλα. Αυτός πήρε και αυτός ένα σκριν και στόχισε για 3 πόντους. Πήρε το σκριν από τον Άντι. 44-32, διαφορά στους 12 πόντους από τους 20 σε ούτε 2,5 αγωνιστικά λεπτά. Jason Χαριτόπουλος. Πάρει το σκριν. Μιλωνάς πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ αυτή τη φορά κέρδισε τον Μιλωνά.
τον Κάγκα διορθώνω. Μιλωνάς κέρδισε τον Μιλωνά, ωραίος. Αυτό εννοούσα βέβαια, ότι κέρδισε και τον εαυτό του. Δεν το σώζομαι τίποτα. Όπως και να έχει, θα εκτελέσει και μια συγκριματική βολή ο Μιλωνάς. Εύστοχος, έμεσο τρίποντο, στέλνει τη διαφορά εκ νέου στους 15 πόντους. 47-32. Νικολάου θα πάρει το σκριν στο κέντρο του κυπέδου από τον Κάγκα. Ένα ακόμα. Ακόμα μια φορά, διπλό σκριν. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Νικολάου θα συγκρατήσει στα 8 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα ακόμα σκριν από τον Άντο. Θα δώσει τώρα την μπάλα σου για 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό. Προσπάθεια, όχι ιδιαίτερη, για επιθετικό rebound. Παξά θα κατεβάσει. Περτόπουλος περνάει ένα από δύο, υπάρχει πόδι του Άλντο και λάθος πάσα, δεν κατάφερε να το συγκρατήσει ο Μιλωνάς, ο οποίος τροφοδοτείται αρκετά μέσα στη ρακέτα στα τα πρώτα τρία αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περίοδου. Μέσα στάθηκε στον αέρα, πήρε το φάουλ για δύο βολές ο Κόβαλης από τον Αξά. Ο Κόβαλης είναι άστοχος στην βολή και είναι η πρώτη άστοχη βολή, μία στις δύο για πολιτικό 5 coat. 7 στις 7 έχουν respect. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Χαριτόπουλο. Χαριτόπουλος που Μιλωνάς πάλεψαν εντός εισαγωγικών για το rebound. Έχει βρεθεί ελεύθερο στη γωνία και ο Μιλωνάς πάει μέχρι μέσα, πήγε να βγάλει μια πολύ φαντεζή εντός εισαγωγικών πάσα το Μιλωνά. Βασικά όχι εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών. Άλτο πάει μέχρι μέσα στην πολύ κοσμή ρακέτα των respect. Άλτο κόβελη στη γωνία, έχει βγει απέναντί του για να δούμε αν θα το παίξει στα πόδια. Αν θα πάρει screen, τίποτα από τα δύο. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ένα running floater θα δικαιώσει τον Άντι. 47-34. Χαριτόπουλος, στα 16 δευτερόλεπτα θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει τη weak side και είναι ο Αξάς. Πάει μέχρι μέσα, πάει και αυτός ανάμεσα από δύο, πάει και ανάμεσα απέναντι μάλλον σε τρίτο παίχτη, τον κερδίζει και αυτόν, τον Άντο. 49-34 διαφορά στους 15 νέου. Πάσα στον Άντο, Κάγκας θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Μιλωνά. Χαριτόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Κόβαλη. Οπό, τι μπήκε! Δεν μετράει προφανώς αυτό. Και δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τον πάγκο των respect. Δυναμινή αντίδραση. Ενδεχομένως θα δείχνει το πόσο αυτοπεποίθηση έχουν. Γιαζίδης πάει μέχρι μέσα, τρεις παίκτες έχει τραβήξει πάνω του. Στην δια τρεις είναι άστοχος Χαριτόπουλος, ψηλότερα από όλους θα μαζέψει τελικά το επιθετικό rebound. Long glass το Μιλωνάς, έχει πέσει κάτω, θα βγάλει την μπάσα στη γωνία. Χαριτόπουλος θα πάρει από τον Γιαζίδη και μπάλα βγήκε εκτός. Χαριτόπουλος, σας. Βρήκε τείχο απέναντί του και έχασε την μπάλα. Σουτ για τρεις μετά από δύο προσποιήσεις σε τρίτο χρόνο από τον Μικόβαλη. Ενδεχομένως σκέφτηκε υπερβολικά και αστόχησε. Πάει μέχρι μέσα, δεν κατάφερε να κερδίσει τη ρακέτα του Γιαζίδης. 49-34 παραμείνει το σκορ. Για τρεις απέναντι στον Χαριτόπουλο είναι άστοχος. Απέναντι Νικολάου, ο Χαριτόπουλος ο οποίος κουνήσε και το πόδι του για να αποτρέψει κάποια ενδεχόμενη πάσα μέσα στη ρακέτα. Δεν πάρθηκε ποτέ από τον αντίπαλό του. Απέναντι Νικολάου. Καγκάς. Καυτή πάσα. Άντι. Θα γυρίσει, fade away, είναι άστοχος. Χαριτόπουλος το rebound. 4,5 λεπτά λέει ένας εκ των ρεφ. Jason. Πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα από τον Αξά. Δεν θα καταφέρει να την μεταφέρει σε assist ο Γιαζίδης. Νικολάου θέλει να τρέξει, πάει μέχρι μέσα. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Πάμε που έχει χειροτήσει τον Μιλωνά.
δύο βολές. Έστω χωρίς την πρώτη. Ξεκολλάει το σκορ. Μετά πάρει και 2 ώρα. Και οι δύο ομάδες έχουν κολλήσει στους 49 και 34 πόντους αντίστοιχα για αυτή τη ώρα. Στους 13 τώρα η διαφορά, 49-36. Αξάσου. Σάσπα είμαι μέσα, ωραία πάσα, θα συγκρατήσει αυτή τη φορά ο Μιλωνάς. Και είναι εύστοχος, καλό φώναξε κάποιος από τον πάγκο τον respect. Συμφωνώ. Καλά, δεν φώναξε κιόλας. Άντι, δεν θα καταφέρει να συνεχίσει την μπάλα στη γωνία όπου κόβαλες. Χαρτόπουλος πήγε να βγάλει μια πάσα, είχε κρυφτεί από δύο και δεν κατάφερε. Ανάμεσα σε Άλντο και Άντι. Πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει, άφησε δικαιωθεί. Ο Μπουτκόβαλης κάτα χείρο χαρτόπουλος από τον πάγκο. 51-38. Προσπαθούν οι πολύ και 5 goals. Προσπαθούν πολύ. Λονάς, θα γυρίσει ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Η μπάλα μπήκε και βγήκε, του παίξε πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι. Άλντο στο rebound, ένα ακόμα για αυτόν. Πάρε τώρα την μπάλα από τον Νικολάου. Ποιος ζητάει την μπάλα στην κορυφή, δεν θα την πάρει. Νικολάου, τα 4 δευτερόλεπτα έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά ο Χαρτόπουλος για να κλέψει και θα κλέψει. Συμπρεθεί ελεύθερος, ακροβολισμένος, προτίμησε την πάσα στον Τζέισον, ο οποίος πέτυχε το καλάθι και τον έδειξε. Πάσε στη γωνία. Άλλοντας στο χειατρής είναι άστοχος, υπάρχει rebound. Τώρα θέλει να τρέξει ο Τζέισον. Χαρτόπουλος, καυτή πάσα, Ξάς. Πέρασε ανάμεσα από δύο, είναι άστοχος. Πέρασε Νικολάου στο rebound. Άντε, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ που έχει πληρωθεί στον Τζέισον και είναι χαμηλά. Υπάρχουν δύο, όχι μία, διορθώνω αλλαγή. Τζίμι είχε σηκωθεί. Ήθελε να με μπερδέψει, φαίνεται, δεν κατάφερε. Ξένος ο περάσει στη θέση του Γαξά. Αστείευαμε προφανώς για το προηγούμενο. Jump shoot είναι άστοχος ο Άντι. Απέναντι του ήταν ο Μιλωνάς. 73-38. Παραμένει. Χαρτόπουλος. Τζέισον. Πάρει ωραία την μπάλα ο Μιλωνάς. Είναι άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound καλάθι. Είναι 5-38. Άλλο. Αυτή πάσα ο Κάγκας θα συγκρατήσει. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Είναι άστοχος. Λονάς. Σκαστή πάσα. Σκιατρής, ξένος ο Νεοφερθέντας στο γήπεδο είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντα από τον Λονά. Πώς θα βγάλει. Η μπάλα χτύπησε στο κάτω δοκάρι του ταμπλό εντός αγωγικών. Παρ' όλα αυτά πήγε στην Κυριαζίδη. Ποιος κέρδισε φάουλ από τον Μπουτκόβαλη, το τρίτο δικό του όπως ενημερώνουμε από τη γραμματεία. Λονάς. Προσπάθησε να αποτρέψει την πάσα με πόδι. Την ανοίχνευσε σωστά ο Άντι, δεν κατάφερε. Υπάρχει ο Κυριατρής. Είναι άστοχος από την περίμετρο ο Τζέισον. Άντο. Για τρεις, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κάγκα. Άστοχος, δεν τα κατάφερε. Σε βρίσκει πολύ κλονιστική θέση. Δεν είχε αντίπαλο παντεδίδου. Χαρτόπουλος πήγε να βγάλει μια πάσα laser. Την έκοψε ο Άλντο και η μπάλα φύγει εκτός, είναι για την ομάδα της Πολύπτης. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Για τρεις, είναι εύστοχος. Χατζη Νικολάου, 55-41. Στους 14 η διαφορά, Τζέισον. Χαρτόπουλος θέλει να απαντήσει στο διατρής, είναι και αυτός εύστοχος! Από την κορυφή. Κάτι ανάμεσα από κορυφή και αριστερή πτέρυγα. Τώρα πόσες μοίρες είναι, θα σας το κελάσω. 45 μοίρες και 90. Και 180 ξέρω. Και 0 και 360.
Θα ζητάμε, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Δύο πόδι θα έρθουν για την ομάδα της Πολύχνης. Για τρεις ξένες ο κάστοχος, 17 δευτερόλεπτα, όλα. Let's fight go, Κόβαλης. Έχει βρεθεί ακροβολισμένος. Για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, σαν πέναλτι που βραθώ, αλλά σώξω με τον Νικολάου. Τελευταία 8 δευτερόλεπτα, Jason Χαριτόπουλος. Φτάει το ταμπλό, 3 δευτερόλεπτα, για τρεις. Στον πάγκο λειτουργικό του χρονόμετρο, πολύ εργαλείο στον πάγκο των Respect. Τελικό σκορ που έχει προκύψει μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, 58-43. Μπροστά με 15 πόντους οι Respect διατηρούν το προβάδισμα που έχτισαν καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη της τέταρτης περίοδου της αναμέτρησης μεταξύ Respect και Πολύχνη 5 goals, οι οποίοι έχουν την κατοχή και τη διαφορά στο μείον 15 για αυτούς. Για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι για τρίτη. Δεν θα πάρθει η μπάλα που πάει μέσα στη ραδιέτα. Υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ από τον Αμυρίδη. Κάγκας. Κάγκας για τρεις. Πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στον Τζέισον, είναι άστοχος. Ο Μυρίδης είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε το κάτσιν στο τρίποντο, κοίταξε το καλάθι. Μετά από μια τρίπλα το κοιτάει και ο Χατζάκης είναι άσπρος, αλλά υπάρχει εξαιρετικό rebound και καλάθι μέσα στη ρακέτα. 60-43. Κάγκας θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια ανάμεσα σε δύο παίκτες. Χαριτόπουλος για τρεις, είναι άστοχος. Αυτή η πάσα πήγε με τη μία να πάρει την προσπάθεια ο Χατζάκης. Χαριτόπουλος. Ο Μυρίδης πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Υπάρχει και rebound από το κόψιμο. Ο Άντι. 60-45 και κατοχή για 5 goals. Για τον Νικολάου. Πάρει το screen, δεν υπάρχει άμεσα παίκτης πάνω του. Κάτι που του έδωσε το χώρο. Τη διάθεση να πάρει ένα jump shoot και να ευστοχήσει. 60-47. Jason. Τζάκης πάει μέχρι τη μέσα για να βγάλει την πάσα εκεί που ήταν ο Μιλωνάς, αλλά ήταν αρκετά πιο αριστερά. Κόβαλης θα συγκρατήσει την μπάλα. Θα την αφήσει στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους για την ομάδα της Πολύχνης. Ήδη έχει ανοίξει από την αρχή, δεν έχει κλείσει εντός εισαγωγικών ποτέ. Σουτιά 3, είναι άστοχος ο... Ο Τζάκης, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν τον βγάλει καθόλου νυχτή. Έτσι Νικολάου, στο μείον 11 τώρα η Πολύχνη 5 gold. Άλντο, έχει το Χαριτόπουλο απέναντί στα 13 δευτερόλεπτα, θα πάρει το screen από τον Άντι. Στα 10 δευτερόλεπτα έχει αλλάξει προς πάνω του, είναι ο Μιλωνάς. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, fade away, θα κάνει το shooting άσχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κάγκα και υπάρχει foul από τον Αμυρίδη. Χαμηλά. Ο ένας που έχει διορθώνει είναι για δύο βολές του φάουλ. Το λάθος, δεν είναι χαμηλά. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Κάγκας, 60-50 στους 10 πόντους αγγίζει το ψυχολογικό όριο της διαφοράς. Είναι άστοχο στη δεύτερη. Jason, σε άμυνα ζώνης τώρα η Πολύχνη 5 Goats. Στην weak side θα πάρει την μπάλα, θα συγκρατήσει και μια ζήτηση. Χαριτόπουλος, ο οποίος δεν έχει περάσει καθόλου στον πάγκο. Jason, στα 9 δευτερόλεπτα, μία ακόμα πάση στη weak side που ήταν στην κορυφή. Σου για 3 είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Κυριαζίδη. 7 λεπτά για το τέλος. Κόβαλης. Να έχουν ελπίδες και δίκαια, λέει οι 5 Goat, θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο παίκτες
Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Γκάλια, δεν τα κατάφερε. Τώρα θέλει να τρέξει ο Ζέσο, θα χάσει την μπάλα από τον Παπα-Νικολάου. 2-1-2-2. Σκαστή πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Ο Άντι, υπάρχει επιθετικό rebound και θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Άλντο. Πάσα του Παπα-Νικολάου, Χαριτόπουλος. Χαριτόπουλος Αμυρίδης μετά από μια προσποίηση, πανέμορφη προσποίηση μέσα στη ρακέτα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μέλα στην άμυνα φωνάζει από τον πάγκο. Τον respect. Χατζάκης. Μόνος ο φωνάζει κάποιος από τον πάγκο τον 5 goat. Θα χάσει την μπάλα ο Άλντο. Χαριτόπουλος έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο, δεν θα καρφώσει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τα καρφώματα είναι ιδιαίτερα αρεστά στις σχετικές λίστες που βγαίνουν με τα top 10 ανά τα χρονικά διαστήματα. Ο Κόβαλης βρέθηκε στη μισά, δεν θα πάρει την μπάλα. Κάνει κάποιο προτιμάει να αποστάρει. Θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει να κερδίσει το προσωπικό του αντίπαλο. Κυριαζίδη. Ζέισον. Παριδόπουλος. Ζέισον. Σκαστή πάσα, δεν θα αποστάρει ο Μιλωνάς. Προτίμησε την πάσα εκεί που ήταν. Αλλά αυτό ίσως ακριβώς το που πήρε. 65-4. Καλά. Σπίκερ να σου πετύχει. 64-52. Ξέρω να μιλάω, το υπόσχομαι. Υπάρχει time out. Δεν έχει κληθεί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο time out στο παιχνίδι. Ή ένα από τα πρώτα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τα εναπομείνοντα 5 και 37 μήνες μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για τα τελευταία 5 και 37 κατοχή. Μετά το time out που πήραν οι ίδιοι που λίγοι 5 goat. Είναι και αυτούς. Καλλιόρας έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Ένας εκ των front με τις ομάδες των πολίτων 5 goat. Δεν έχει παίξει πολύ. Cut and shoot είναι άστοχος με τα μπλο. Έχασε δουλειά με το που μπήκε στο παρκέ. Ζέισον Αμυρίδης. Χαριτόπουλος με τη μία θα γυρίσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 66-52. Νικολάου θα κερδίσει το φάουλ τελικά. Τον Jason πήρε το τρίτο δικό του. Καλλιόρας. Καλλιόρας, πάει την μία, πάει την άλλη. Μέσα θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι, θα αρκεστεί σε δύο βολές που έχει κερδίσει από τον Αμυρίδη. Τρίτο φαουλ και για τον Αμυρίδη. Ο Γκάρτ ήταν πολύ φαϊκό του Καλλιόρα. Εύστοχος στη δεύτερη, 66-53. Διαζήτηση για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Άντι. Ενδεχομένως θα έπρεπε να παίξουν και με τον χρόνο σιγά σιγά η respect. Μας θυσιάζει το παιχνίδι που παίζουν. Που τους αρέσει να παίζουν. Στοιχεία 3 είναι άστοχος μετά από screen του Χατζη Νικολάου. Jason. Γιαζίδης, τζάμπι σου, το Μυρίδης είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το εξωτερικό rebound, δεν κατάφερε. Καλλιόρας. Στο μείον 13 η ομάδα της Πολυεθνής. Ξέρω την Λουχή Άλντο. Θα πάρει το screen. Θα βγάλει την πάσα, ήθελε να βγάλει ωραίο pick and roll, συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή η ομάδα της Πολύχνης. Πάρα πολύ δύσκολη, υπερπροσπάθεια από τον Άντι. Jump shoot εύστοχο, θέλει και δύο πόντι από τον Άλντο. 66-55 σε μια λήψη που έμοιαζε καταδικασμένη, βγήκε τελικά το pick and roll. Γιαντίδης. Jump shoot, Χαριτόπουλος είναι εύστοχος τελικά, αργά και βασανιστικά η μπάλα μπήκε μέσα. Deflection τελικά. Κατάφερε να πάρει την μπάλα και ο Γιαζίδης, αλλά δεν έβγαλε την σωστή πάσα. 3-2 πάνω από τον πάγκο. Τον respect. Σωστή πάσα, Μιλωνάς δεν θα την πάρει.
Ο Μυρίδης. Θα συνεχίσει να πάρει ξανά την μπάλα. Περιτόπουλος. Τζέισον. Για τρεις είναι άστοχος και πάλι την ειδίτσα από εκεί που αστόχησε προηγουμένως. Καλλιόρας και θα πάρει την μπάλα, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Θα την αφήσει στο καλάθι. 68-57. Τζέισον πάει και αυτός ταχύτατα μέχρι μέσα. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound και ανάποδο lay-up. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Μιλωνάς για δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Αυτός στην δεύτερη. Υπάρχει φρικτό rebound από τον Κυριαζίδη. Τζέισον. Για τρεις το σκέφτηκε λίγο. Είναι εύστοχος. Χατζη Νικολάου. Μην το μάρκαρε επαρκώς. 72-57. Καλλιόρας. Καλλιόρας πάει ανάμεσα σε δύο. Θα αποφασίσει να πασάρει τελικά. Στον Άντι. Άλντορ. Ζαμψούτ είναι άστοχος. Κερδίζει στο rebound και η τρίπλα. Στον πλάτη. Πάει μέχρι μέσα. Ω, πολύ ωραία προσπάθεια. Μία ακόμα από την Κυριαζίδη. Καλλιόρας. Κλειστεί ανάμεσα από δύο παίκτες. Πάει να βγάλει την μπάσα, θα την βρει. Στο διατρής με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος από την κορυφή του Νικολάου. Περιτόπουλος. Θα βγάλει την μπάσα στο Κυριαζίδη, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. Κατάχει η προηγούμενη προσπάθεια και αυτή από τον Μάγκο του Respect. Μέσα θα κοπεί στο πίστος ο Καλλιόρας. Σας θα περάσει τη θέση του Μιλωνά. Τζίμι στη θέση του Τζέισον. Πάλτο. Ζαμψούτ για δύο, είναι εύστοχος. Τον είχαν μαρκάρει δύο παίκτες, ένας από πίσω που τον πέρασε και ένας από μπροστά ο Αξάς. Σάντουιτς εντός εισαγωγικών, να ξέρεις πάρει τώρα την μπάλα. Τον Κυριαζίδης του βγάλει ωραία πάσα. Θα γυρίσει αυτός, θα κερδίσει το φάουλο από τον Κάγκα για δύο βολές. 1,5 λεπτό λέει ο ένας στον ρεφ. Καλλιόρας, πρώτο rebound. Άλντο. Σαν ένα Καλλιόρας στο 14-0 μετά από μια τρίπλα στο 3-3. Είναι άστοχος, Χαριτόπουλος στο rebound. Τρίπλες, Τζίμι. Ο Μυρίδης πάει μέχρι μέσα. Βγάλει εκεί που είναι ο Κυριαζίδης, ο 3-3. Είναι άστοχος, Κάγκα στο rebound. Κλέψιμο από τον Τζίμι, που στα σουτάρια 3 από την απέναντι πλευρά. Έχω την εντύπωση το σουτ βγήκε ταμπλό. Από πολύ steep, πολύ αυστηρή εντός εισαγωγικών γωνία. Κάγκας, γύρω ελεύθερος του για 3. Είναι εύστοχος. Μάλιστα. Καρτόπουλος, στη γωνία στο για 3 είναι άστοχος. Κάγκας στο rebound. 30 τελευταία δευτερόλεπτα για να μένει στην Καλλιόρας. Μέσα θα μετρούσε, μετράει τελικά το καλάθι. Συν ένα φάουλ που έχει πάρει από τον Αξά. Πήγε και βγήκε, είναι άσχος στη βολή, δίνει το rebound. Καλλιόρας.
δεν θα σταματήσει την μπάλα. Υπάρχει ένα μικρό χτύπημα. Όλα καλά με τον Κυριακίδη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Καλή ώρα, θα είναι μέσα, θα σταματήσει να κοπεί από τον... τον Τζάκη. Για μπασκετάκι, βέβαια. Έτσι θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μετάδοση. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωποι. Κατάφερα να περάσουμε στην φάση των 8 για την ομάδα της Πολύκνης. Το ταξίδι περνάει, σταματάει εδώ πέρα για το κύπελλο. Κατάφερα να αποκλείσουν την Φιωρεντίνα. Ένα παιχνίδι σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε ομάδα το κατάφερε αυτό. Τελική διαφορά συν 13 για τους respect, οι οποίοι συγκαθίδρυσαν το δικό τους ρυθμό. Έπαιξαν το παιχνίδι που παίζουν καθόλου τη διάρκεια τη σεζόν, τόσο σε κύπελλο όσο και σε development league. Κάπου εδώ πέρα έχει δώσει συγκεκριμένη μετάδοση έφτασε στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε το προοπτικό υλικό από τους παίκτες, από την διοργανώτρια και από τους διευθυντές, από τη γραμματεία, από όλο το staff και τις δυο όμορφες συνέχεια. Είστε καλά να προσέχετε. Γεια σας.